ξένης γλώσσας. Λέει λοιπόν, με βάση τα παραπάνω κρίνεται η απαραίτητη η συγκρότηση και η λειτουργία Εθνικού Τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σέγγεν, η ΣΥΣ. Ως υπεύθυνη αρχή ορίζεται το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, καθότι αυτό καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των ελέγχων που αναφέρονται στα άρθρα 92 της Συμβάσεως Εφαρμογής Σέγγεν. Συγγνώμη, αλλά και μόνο που το ακούω αυτό. Αυτό είναι... Ζώντας εν Ελλάδη, θα στορκίζω να έχω τίποτε με τους αστυνομικούς, τίποτε με το Υπουργείο. Ναι. Δεν τα βάλω με κανένα προσωπικά, εδώ όμως, μου κόβει εδώ αρχίζει ο δικός μου φόβος, κυρία Κανέλη, γιατί και προσωπικά, αλλά πιστεύω και η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών στα χρόνια που πέρασαν και ιδιαίτερα στα χρόνια μετά τον εμφύλιο πόλεμο, έχουμε υποστεί στο πετσί μας αυτό το πράγμα και δεν θα ήθελα να ακουστεί αυτό που ακούστηκε προηγουμένως, ότι δηλαδή είναι αφελείς έως ύποπτες οι επιφυλάξεις για το Σέγγεν, γιατί ακριβώς έχουμε υποστεί αυτό το αστυνομικό κράτος στο πετσί μας, το έχουμε υποστεί πολλές φορές υπό διαφορετικές μορφές, άλλοτε ιδιότερες, άλλοτε σκληρότερες, τις μεταεμφυλιοπολεμικές μορφές, τις μορφές της δικτατορίας της 7 ετίας. Και ας μιλάμε τώρα λοιπόν ότι οι επιφυλάξεις μας ενδεχομένως είναι και ύποπτες. Ένα τελευταίο στοιχείο. Νομίζω ότι το Σέγγεν τελικώς ανατρέπει μια βασική αρχή του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, από την αρχή της αθωότητας πηγαίνουμε στην αρχή της ενοχής. Ενώ παλιά δηλαδή ήσουν αθώος μέχρι να αποδείξεις την ενοχή σου, τώρα είσαι ένοχος με βάση τη συνθήκη του Σέγγεν και θα τα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα μέχρι να αποδείξεις την αθωότητά σας. Πάντως τηλεοπτικός ένοχος σου, για χάρη θεάματος, πέραν πάσης αρχής, το πιο εύκολο απ' όλα και πέρα από τη συνθήκη Σέγγεν. Εγώ δηλαδή το φερόμενος ως κατηγορούμενος έχω να το ακούσω τουλάχιστον 5 χρόνια στα μέσα. Δεν υπάρχει φερόμενος ως κατηγορούμενος. Είναι δράστες, φωνιάδες, έτσι, μπήσε, δείξε. Εντάξτε, για λόγους θεαμαντικότητα. Είμαστε φταίει το ότι η σύμβαση Σέγγεν. Όχι, απλώ πήρα τι ευθύνε. Λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο που περιγράφει αυτή τη στιγμή. Όχι, μα δεν το περιέγραψα εγώ. Το περιγράφει η συνθήκη. Κοιτάξτε, να σα διαβάσω κάτι άλλο. Έχουμε λοιπόν αστυνόμευση με βάση ενδείξει, υπόνοιε εντό εισαγωγικών. Μαζεύει και έτοιμο να διαμαρτυρηθεί στη Λίβνη. Ένα λεπτό και τελειώνω. Με βάση ενδείξεις, υπόνοιες εντός εισαγωγικών, συνολικές εκτιμήσεις ή και απλά υποθέσεις. Μα ποιος θα κύριε Παπά, αμέσως. Τον κύριο Παπά έχει περίπου παρόμοια άποψη και θα κάνουμε διάλογο αφού ακούσουμε και τον Περικλή και εμένα. Είναι λέξεις και όροι παρμένοι από κείμενα γενικότερα, τα οποία, οι οποίες λέξεις και όροι έχουν μια ειδική σημασία όταν ενταχθούν στο γενικότερο κείμενο στο οποίο ανήκουν και έχουν άλλη σημασία όταν απομονώνονται. Να τα δούμε. Βέβαια, υποψία, υπόνοια απλή είναι κακό και όλα το καταλαβαίνουμε. Πρώτος γύρος υπομονή, εμείς εδώ περιμένουμε. Ο Περικλής περιμένει επίσης πολύ υπομονικά και εσείς και εσείς να αντιδράσετε. Κύριε Παπά. Δεν αφαιρώ, συγχωρείτε, το λόγο από τον κύριο Παπά. Αλλά δεν μπορεί να διαβάζονται άρθρα και να λέτε ότι γίνονται γενικές αναφορές αόριστες. Εδώ σας διαβάζουμε όρους, άρθρα. Είπα για όρους, κύριε Μαϊλή. Μα όρους. Μα ένα άρθρο διαβάσαμε. Θα πάμε ένα, στον όρο. Θα σας διαβάσω και άλλα τρία. Τι λέτε για αυτό το ένα. Κύριε και Παπά. Είπαμε ότι όλα θα εξειδικευτούν για του Εθνικού Κοινοβουλίου. Και αυτά που σας είπε ο κύριος Μπανιάς, τμήμα άρθρου είναι. Μάλιστα, είναι κύριε Βουσπαπά. Πώς τα αμφισβητείτε και μιλάτε. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, σας παρακαλώ. Ότι γίνονται αναφορά σε γενικούς όρους. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο πρόεδρος. Πρόεδρος, αυτό λέω. Κοντζάμ Δικηγορικός Σύλλογος. Όχι, αντιπροσωπεύεται προς τα έξω το Σύλλογο, κύριε Πρόεδρε. Το Σύλλογο, το Σύλλογο. Εκπροσωπείτε το Σύλλογο προς τα έξω. Δεν ξέρω αν έχουν την ίδια άποψη με μένα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Γι' αυτό κάνω αυτή τη διάκριση. Βέβαια. Μπορώ να σας πω ότι ακούσαμε δύο κατηγοριών απόψεις. Η μία είναι αμιγώς πολιτική και διαφωνεί, γιατί ακριβώς μέσα από την σύμβαση φαίνεται η πολιτική δίωξη μιας ορισμένης κατηγορίας πολιτών με ορισμένα φρονήματα. Είναι η άποψη που κυρίως ο κ. Μαΐλης διατύπωσε. Η άλλη άποψη είναι της αγαπητής κυρίας Μπενάκη, η οποία με αρκετά σκληρούς χαρακτηρισμούς, θα έλεγα, απέδωσε τις διαφωνίες. Πες μας τη δική σου, γιατί μου παίρνεις το ψωμί. Κάνεις περίληψη των απόψεων. Θα την πω την... Δική μου δουλειά είναι αυτή. Ό,τι πεις. Μάλα τώρα. Όχι. Θέλω να ακούσω τη δική σου θέση, πραγματικά. Λοιπόν, εγώ βέβαια δεν τα έχω όσο ο κύριος Μαΐλης με τη συνθήκη του Μάστριτ και γι' αυτό θα την επικαλεστώ στα αφετηριακά της άρθρα, όπου βέβαια υπάρχει η προστασία των εθνικών δικαιικών τάξεων και των συνταγμάτων των χωρών των εθνικών. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ανατροπές θεμελιώδεις των ατομικών δικαιωμάτων. Με τη Σέγγεν.
Κατά τη γνώμη μου, αυτές οι δύο θεμελιώδεις και τις αναφέρω ενδεικτικά. Ναι. Και για να μην στεναχωρήσω την κυρία Μπενάκη, η οποία μίλησε για την άγνοια της σύμβασης, θα διαβάσω τη σύμβαση στο επίμαχο άρθρο, ακριβώς όπως έτσι. Να διαβάζοντας ένα άρθρο παρουσιάζεται τη σύμβαση, θα κύριε Παπά μου, ελίμωνο. Γιατί κοιτάξτε, είναι ανατριχιαστικό άρθρο. Τα ακούσατε πως είναι ανατριχιαστικό το άρθρο. 145 είναι. Το 99 είναι άρθρο ανατριχιαστικό. Και εσείς το 99 θα διαβάσετε. Το μεγάλο πρόβλημα αρχίζει από το άρθρο 99, να το θυμάστε. Τώρα θα το δούμε και τυπωμένο στις εφημερίδες. Το θέμα είναι να δούμε από το 1 μέχρι το 98 προσβολή που έρχεται σε σύγκρουση με την εθνική ένωμη τάξη και το σύνταγμά μας είναι εκείνη η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 και στην προστασία, ας πούμε, των αλλοδαπών, οι οποίοι πρέπει να απολαμβάνουν χωρίς διάκριση μια πλήρη ελευθερία. Το Σύνταγμα του 1974, κάτω από την καταπίεση των προηγούμενων συνθηκών, είχε αυτή την εκπληκτική δημοκρατικότητα διάταξη. Τι γίνεται τώρα? Η σύμβαση εφαρμογής περιλαμβάνει διατάξεις, αναφέρθηκε ήδη ο κ. Σακελάριο, για τις λεγόμενες θεωρήσεις, όπου είναι οι ταυτόχρονες αρνητικές προϋποθέσεις εν σχέση προς την συνταγματική μας κατάσταση. Λιανά. Και λέω, Λιανά. Η ενιαία θεώρηση που αφορά τις χώρες που προσχωρούν εκδίδεται κατά κανόνα μόνο αν ο αλλοδαπός πληρεί τους όρους του άρθρου 5, δηλαδή. Βίζα, είναι δηλαδή κάτοχος εγκύρου εγγράφου. Δεύτερον, προσκομίζει αν χρειαστεί έγγραφα που καθορίζουν τις συνθήκες της παραμονής του. Άμα είσαι δηλαδή πολιτικός διοκόμενος, που θα βρεις το έγκυο έγγραφο. Φανταστείτε τον Κούρδο ή τον Παλαιστίνιο σε άλλη ιστορική στιγμή να προσκομίζει λαιλατημένη η προσωπικότητά του από τη βία των κυρίαρχων τα έγγραφα που καθορίζουν τις συνθήκες της παραμονής του και να είναι κάτοχος εγκύρου εγγράφου. Πατρίδα δεν έχει ακόμα. Διαθέτει τα αναγκαία μέσα διαβίωσης όσο για την παραμονή του, όσο και για την επιστροφή στη χώρα προέλευσής του ή τη διέλευση προς τρίτο κράτος στο οποίο είναι εξασφαλισμένη η είσοδός του ή είναι σε θέση να εξασφαλίζει νομίμως τα μέσα διαβίωσης του, δεν είναι καταχωρημένος στους καταλόγους ανεπιθυμήτων υπό την γενική διατύπωση ανεπιθυμήτων με όλες τις ιστορικές φορτίσεις την οποία έχει έννοια. Περσόνενογκράτα, και φοβάμαι ότι δεν... Μία παράκληση, κύριε Παπά, θέλω να διαβάσετε με το ίδιο στυλ και την παράγραφο 2 του άρθρου 5. Θα διαβάσω όλα θα διαβάσω. Όλα. Και σε αυτά όλα τα οποία βλέπουμε εδώ να διατυπώνονται σαν οι θεμελιώδεις επιτακτικοί κανόνες, αντιλαμβάνεστε την ιστορική φόρτιση όλων αυτών των ενιών. Και την παράγραφο 2, κύριε Παπά μου, του ιδίου άρθρου. Πολύ... Του ιδίου άρθρου. Αμέσως 5 γραμμές παρακάτω. Διαβάστε το εσείς, κύριε Παπά. Η ενιαία θεώρηση έχει τρίμηνη ισχύ. Αντίθετα, πρέπει να, παράγραφος 2, πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος στο έδαφος των συμβαλωμένων μερών στους ξένους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές στο σύνολό τους, που τις ακούσαμε, εκτός εάν ένα από τα μέρη κρίνει απαραίτητο να παρεκκλίνει από την αρχή αυτή για λόγους ανθρωπιστικούς ή εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων. Αυτό είναι το εσωτερικό. Είναι ο εθνικός νόμος που σας είπα. Στην περίπτωση αυτή, η είσοδος θα περιορίζεται στο έδαφος του ενδιαφερόμενου συμβαλόμενου μέρους, το οποίο θα πρέπει να ειδοποιήσει τα άλλα συμβαλόμενα. Είναι καινοφανής θεμελιώδης κανόνας, του οποίου η δεύτερη παράγραφος απλώς προσπαθεί να ενανθρωπίσει το θεμελιώδη κανονικό. Τι λέτε τώρα? Λέει ότι κρατάμε μακριά αυτούς που είναι επικίνδυνοι για την ένωμη τάξη. Δεν είναι επικίνδυνοι. Θα δούμε τώρα τι είδους επικινδυνότητα είναι αυτή. Μου επιτρέπετε. Αναφερόμαστε τώρα στα προσωπικά δεδομένα και στην ιδιωτική ζωή. Δηλαδή αναφερόμαστε στο άρθρο 9 του συντάγματος, όπου η ιδιωτική ζωή και η οικογενειακή ζωή είναι απαραβίαστη. Κοιτάξτε τι δοκιμασία υφίστανται τα προσωπικά δεδομένα κατά την αυτή καθεαυτή ανάγνωση. Πριν περάσετε σε αυτό, μία πληροφορία. Ξέρω ότι το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης έχει προκηρυχθεί αγωνισμό ήδη. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί θέλει να υλοποιήσει το Σέγγεν ήδη. Προσέξτε, σας λέω. Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης έχει προκηρύξει διαγωνισμό
για τα κομπιούτερ. Για την προμήθεια των κομπιούτερ, του εξοπλισμού και των ανθρώπων. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Δηλαδή δεν λέω καμιά πληροφορία. Και δεν έχω αντίρρηση ότι η άποψή μου, που δεν έχω και την πολυτέλεια να έχω την άποψη του κυρίου Μαΐλη, ξέρω ότι θα είναι μειοψηφία. Δεν με αφορά, θα υποστηρίζω την άποψή μου, διότι πιστεύω ότι η δημοκρατία μας υφίσταται μία δοκιμασία ανάλογη με το ΕΚΑΜ, όπου πάλι ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ στην εξουσία, όπου το ΕΚΑΜ καταχωρούσε πάλι ιδιωτικά και οικογενειακά δεδομένα και κάτω από την κραυγή των κοινωνικών οργανώσεων και του δημοκρατικού ελληνικού λαού, πράγματι δεν έπαψε να ισχύει. Δεν ίσχυσε ποτέ. Ποιο είναι το δεύτερο κομμάτι για να ακούσω και τον Περικλήτη. Περιμένω αμέσως, θα το διαβάσω το δεύτερο, θα μου κάνεις τη χάρη, διότι στηρίζει την άποψή μου ότι προσβάλλεται η συνταγματική τάξη. Λοιπόν, το άρθρο, το διαβόητο άρθρο 99, κατευθείαν. Τα στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα ή τα οχήματα εισάγονται τηρουμένου του εθνικού δικαίου του συμβαλωμένου μέρους που προβαίνει στην καταχώρηση με στόχο την διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο 5. Μια τέτοια καταχώρηση μπορεί να πραγματοποιείται για την καταστολή ποινικών παραβάσεων και την πρόληψη απειλών της δημόσιας ασφαλείας. Πρώτον, στην περίπτωση που υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις που δημιουργούν υπόνοιες, ακούστε αστυνομικό όρο χρησιμοποιεί, υπόνοιες, ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο προτίθεται, δηλαδή η βούλησή του είναι να κάνει κάτι και δεν εδώ πέρα και όχι αυτή καθεαυτή είναι η πράξη. Είναι ψυχαναλυτικός όρος. Διότι ξέρει τις προθέσεις μου εμένα, ο θεμελιώδης πυρήνας στον οποίο στηρίζεται ότι δυτικοευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός είναι η πράξη, διότι η πρόθεση σημαίνει την επέκταση του φρονήματος. Δηλαδή το φρόνημα μόνο στα ελληνικά και ναζιστικά καθεστώτα το έπληξαν. Και συνεχίζω. Θα τελειώσω αμέσως, Λιάννα, μισό λεπτό. Προτίθεται λοιπόν η διαπράττει πολυάριθμες και εξαιρετικές σοβαρές αξιόπινες πράξεις ή στις περιπτώσεις που η συνολική εκτίμηση για το συγκεκριμένο άτομο και ειδικότερα με βάση τις αξιόπινες πράξεις τις οποίες έχει διαπράξει μέχρι εκείνη τη στιγμή, δημιουργείται δηλαδή τεκμήριο εγκληματικότητας πέρα από την πράξη. Η συνολική εκτίμηση σε ποιον επαφίεται αυτό? Αυτό θα το δούμε, σε ποιον και πού είναι αυτός. Επιτρέπει να υποτεθεί ότι το υπόψιν πρόσωπο επιτρέπει να υποτεθεί, δηλαδή να γίνει εικασία έξω από τον έλεγχο των αποδείξεων που στηρίζονται σε ηθική βάση και σε γεγονότα για να υπάρχουν οι εγγυήσεις. Μάλιστα. Στα δικαστήρια για το τι έγινε, στη βούληση. Κύριε Σακελαρίδη, σκάσει, θα ακούσετε και τον κύριο Περοβέτη. Θέλω να ακούω όλες τις διατάξεις, όχι εσείς. Ότι όλα. Δεν τέλειωσα όμως. Εγώ ούτε διέκοψα κανέναν. Είναι δικαίωμα η άποψή σας. Αντιστοιχεί ίσως στην ιστορική εμπειρία την οποία αποκομίσατε και η δική μου αντιστοιχεί στην δική μου ιστορική εμπειρία. Όχι. Κάνω κι εγώ μια εξήγηση, μια και διακόπτω. Και αυτό έχει σημασία, διότι η συνείδηση του καθενός διαμορφώνεται από την ιστορική του εμπειρία. Κυρία Μπενάκη, και αν θέλετε να τη συζητήσουμε και αυτή, και αν θέλετε να τη συζητήσουμε και αυτή, μια και πάμε. Δεν θα καθόλου, κύριε Παπά. Όχι, 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 γενικώ για όλου. Σέβομαι τις εμπειρίες. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Όταν μιλάμε για πνεύμα του νόμου και για γράμμα του νόμου, δεν μπορούμε να αγνοούμε και το πνεύμα και την εμπειρία. Εγώ μίλησα για το γράμμα, διακόπηκα και προφανώ γίνονται κάποιες αποκρυπτογραφήσεις της πολιτικής μου αντίληψης πάνω στην ανάγνωση. Και κάνω αυτή καθεαυτή την ανάγνωση με το μόνο σημείο να τη χρωματίζω στα σημεία που νομίζω ότι προσβάλλουν τον νομικό μας πολιτισμό σαν Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Και ας με συγχωρήσει ο κ. Μαΐλης, που μπορεί να μην αναφέρεται, ας πούμε, στις ίδιες πηγές ή να έχει τα ίδια κριτήρια ερμηνείας ή εργαλεία ανάλυσης. Πού να δείτε, να σας πω και τις ερωτήσεις του κοινού που έρχονται. Και συσσωρεύονται πολύ περισσότερες από όσες τις φαντάζεστε. Λοιπόν, επιτρέπεται να υποτεθεί ότι το υπόψιν πρόσωπο θα διαπράξει και στο μέλλον εξαιρετικά σοβαρές αξιόπινες. Πάμε στην εξαίρεση, στην οποία μου υπέμνησε διακριτικά διακόπτοντάς με ο αγαπητός μου κύριος Σακελαρίου. Στα πλαίσια, είναι το 5, στα πλαίσια του ειδικού ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, που ήδη την έχουμε αναγνώσει,
για να μην υπάρξει παραξήγηση για τον τρόπο ανάγνωσης. Συγγνώμη, η εξαίρεση είναι στο 6 για μένα, σας το διευκρινίζω. Μα στο 5 που αναφέρεται η 1. Και θα διαβάσουμε και το 6. Θα το διαβάσουμε και το 6. Όλα θα διαβάσουμε. Θα το διαβάσουμε όλα. Στα πλαίσια του ειδικού ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα πρόσωπα, τα οχήματα και τα μεταφερόμενα αντικείμενα μπορούν να ερευνώνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο προκειμένου να επιτυγχάνεται ο στόχος που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3. Αν ο ειδικός έλεγχος δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός συμβαλλωμένου μέρους, τότε ο ειδικός έλεγχος μετατρέπεται αυτόματα για το συμβαλλόμενο αυτό μέρος σε διακριτική παρακολούθηση. Ο όρος αφιερωμένος της διακριτικής παρακολούθησης στην ιστορική εμπειρία του καθενός μας, ποια είναι η διακριτική και τι διαφέρει από την αδιάκριτη. Και θα διαβάσω και το 6. Το 6 έχει σημασία. Ένα συμβαλλόμενο μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να συνοδεύει την καταχώρηση στο αρχείο του Εθνικού Τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σέγγεν με ένδειξη που θα αποβλέπει στην απαγόρευση μέχρι τη διαγραφή της της εκτελέσεως της ενδεδειγμένης να τηρηθείς τάσεως κατ' εφαρμογήν της καταχωρήσεως χάρη της διακριτικής παρακολουθήσεως ή του ειδικού ελέγχου. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε τα αυτά λιανά, διότι εδώ είστε νομικοί οι περισσότεροι. Μπορεί να αρνηθεί την μπορεί να αρνηθεί και να θέσει ένα δίκτυο ισχύως, ο οποίος λέγεται Indicateur de Validité, ή αυτή την ένδειξη, και να μην εκτελέσει την ζητουμένη στάση. Συνεπώς αχρηστεύεται αυτή η διάταξη. Δεν αχρηστεύεται καθόλου. Βεβαίως. Επαφίεται στις αρχές του τόπου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω να σας μεταφέρω συνοψισμένες ερωτήσεις του κοινού, οι οποίες μας περνάνε αυτομάτως και να μην το θέλαμε σε ένα δεύτερο γύρο. Διαχωρισμό των υπέρ και των κατά. Γιατί εδώ διαμορφώνονται απόψεις. Δεν είπαμε καν το πλαίσιο. Δεν είπαμε καν το πλαίσιο. Εγώ να ρωτήσω τον κύριο Κοροβέση, ο οποίος. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να τον ακούσετε. Ένα μόνο να πω. Και δεν υπάρχουν καν όργανα τα οποία να έχουν μια δημοκρατική νομιμοποίηση. Τα οποία να μπορούμε να πούμε ότι παρέχουν τις εγγύσεις για την αξιολόγηση. Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ έχω έναν άνθρωπο ο οποίος πριν από 25 χρόνια έβγαλε ένα βιβλίο που λεγόταν Οι Ανθρωποφύλακες. Το πήγαν το γύρο της Ευρώπης. Έχει μεταφραστεί ούτε ξέρω εγώ σε πόσα. Για να είμαι ειλικρινής, το αγνώ. Και μακάρι να έχει δει περισσότεροι. Στα τουρκικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, δεν ξέρω πού δεν έχει μεταφραστεί. Κάποια στιγμή το πήραν αυτό και μάθανε και οι άνθρωποι και στην Ευρώπη. Ξέρετε, εδώ πολλοί κόσμος που το διάβαζε. Από τον Περικλή το Κοροβέση, ότι ξέρετε, η Χούντα δεν ήταν. Ένα έτσι ωραίο καθεστώς το οποίο μας έβαλε σε μία τάξη, αλλά είχαμε και προβλήματα, είχαμε και βασανισμούς, είχαμε και διωγμούς, είχαμε και εκτοπίσεις, είχαμε και χίλια δυο άλλα πράγματα. Τις είδαμε και τις ζήσαμε. Για πολύ νεότερους αυτά είναι πολύ παλιό παρελθόν. Για τους περισσότερους από τους παρισταμένους δεν είναι πολύ παλιό παρελθόν, είναι ένα παρόν κομμάτι από τη ζωή μας. Τα ακούει αυτά σήμερα και ακούει μία ανθρωποφυλακή, ειλικρινά σας το λέω, ήταν σύμπτωση να βγει χτες το βιβλίο, να επανεκδοθεί μετά από 25 χρόνια και σήμερα να συζητάμε το Σέγγεν. Και έρχομαι και λέω, πώς σας φαίνονται αυτοί οι ανθρωποφύλακες που σχηματίζονται νομικά, δεν είναι φύλακες, δεν είναι το SASS βασανιστές, αλλά άλλο πράγμα, έχει διακριτική παρακολούθηση, έχει πόνιες, έχει υποψίες, έχει αυτά που ακούσαμε και μας φοβίζουν. Ας πούμε ότι είναι καλύτερα στον προθέσεων. Ναι, πώς αισθάνεστε μετά από 25 χρόνια. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι τα κείμενα που βγαίνουν στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά προσεγμένα. Δηλαδή είναι άνθρωποι που ξέρουν τους νόμους, το ευρωπαϊκό δίκαιο, ήταν οραματιστές κλπ. Επομένως, από άποψη νομική, είναι πάρα πολύ προσεγμένα κείμενα. Και όταν υπάρχει μια διάταξη για παρακολούθηση, αμέσως αφήνει ένα νομικό παράθυρο και πει εν τούτης είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να το δούμε από πολιτική πλευρά και πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Δυστυχώς έχω μια προκατάληψη από τους πολιτικούς. Νομίζω ότι είναι άνθρωποι που όσο πάνε καταλαβαίνουν και λιγότερο. Και αν το συγχωρήσουν οι πολιτικοί που υπάρχουν εδώ, με όλο το σεβασμό στα πρόσωπά σας. Αλλά οι πολιτικοί, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και έξω, είναι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν όλο και λιγότερο, γιατί ενδεχόμενα έχουν πάψει πια να έχουν πολιτική εξουσία. Και η πολιτική εξουσία πια να μην είναι αυτό που φαντάζεται ο πολίτης, αλλά κάτι άλλο. Εκτός θέματος, συνεχίζω αυτό που σας λέω. Αυτός ο διάλογος που κάνουμε σήμερα είναι ένας διάλογος ο οποίος έχει συγκλονίσει την Ευρώπη, τουλάχιστον 85-95 το πιο πολύ καιρό ήμουν έξω. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανθρωπιστής, δημοσιογράφος με μια υπευθυνότητα στα κοινά που να μην έχει ανατριχιάσει στον εφιάλτη που έρχεται. Είναι ένας εφιάλτης τον οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ούτε καν αυτόν τον εφιάλτη που έδειξε ο Βέντερ στην τελευταία του ταινία. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό εφιάλτη που δεν θα έχει τελειωμό. Δηλαδή, αν αυτή η σύμβαση γίνει Ευρωπαϊκή Σύμβαση,
η Ευρώπη γίνεται ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Θα εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, η σύμβαση λοιπόν. Να ανοίξω μια παρένθεση. Λέτε από το 85 στην Ευρώπη που είσαστε συζητάνε για τη σύμβαση Σέγγεν. Έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας δημοσιογράφος, ένας διανοούμενος, ένας πολιτικός που να ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα του πολίτη που να μην είναι κατά. Τώρα τι κάνουν τα κόμματα, είναι άλλη ιστορία. Έχει ανατριχιάσει τον κόσμο αυτό το πράγμα που πρόκειται να περάσει. Επειδή εγώ ούτε πολιτικός είμαι, ούτε πρόεδρος, δεν είχα κανένα αξίωμα στη ζωή μου, ούτε καν αυτό το ταπεινό διαχειριστικό δικαιοτικίας, θα είμαι σύντομος. Και θα πω ένα πράγμα τελείως συγκεκριμένο. Αυτό το βιβλίο που αναφέρατε προηγούμενα ήταν και η βασική αιτία του δικού μου φακέλου εδώ πέρα στη Χούντα. Άλλη δραστηριότητα, πιο γνωστή από αυτή, δεν είχα και συγκεκριμένα οι δικές μου πολιτικές απόψεις ήταν αποσαφηνισμένες και γνωστές από την αρχή της δικτατορίας και συγκεκριμένα όταν το 1970 ο κύριος Μητσοτάκης ήταν υπέρ του ένοπλου αγώνα, κάνοντας συζήτηση με τον αγαπητό μου Πάμπλο, εγώ ο αριστεριστής, ο επαναστάτης δεν ήμουνα. Εγώ πίστευα τότε ότι η Χούντα είναι πολιτικά αδύνατη και ευρωπαϊκές πιέσεις φτάνουν. Είχα αυτή την άποψη, η οποία είναι δημοσιευμένη το 1970 στο Λονδίνο. Λοιπόν, ενώ είχα αυτή την πολύ απλή πολιτική άποψη, ακόμα περισσότερο αυτά που πίστευα ως επανάσταση την εποχή της Χούντας ήταν αστεία μπροστά σε αυτά που γράφω σήμερα. Ήταν αστεία, ήταν παιχνιδάκια, σαχλαμάρες έλεγα. Δηλαδή τώρα οι απόψεις μου είναι πολύ πιο σύνθετες και πολύ πιο επίσημες, μια που μπορεί και εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της δημοσιογραφίας κλπ. Λοιπόν, στη δικιά μου την περίπτωση θα γινότανε. Αν υποθέσουμε, αν κάνουμε μια υπόθεση. Ναι, αναγωγή. Ας κάνουμε μια υπόθεση ότι αυτό το καθεστώς του ηλεκτρονικού φασισμού, γιατί υπάρχουν και άλλες πτυχές που θα αναφέρω, ήταν καθεστώς στην Ευρώπη. Θα σήμαινε. Οι πληροφορίες της Χούντας ολόκληρες περάσανε στη Δημοκρατία. Όταν βγαίνει η εφημερίδα με το πρωτοσέλιδο Ιδού ο Τρομοκράτης, την εποχή τη δικιά σας, κυρία Μπενάκη, όλα τα στοιχεία που υπήρχαν, όπως μπόρεσα να αναγνώσω εγώ, ήταν στοιχεία που αναφερόταν στη Χούντα. Αυτό το βιβλίο ήταν. Σε αυτό το βιβλίο. Ακόμη τα φασιστικά έντυπα αναφέρονται σε αυτό ακόμα. Που θα σήμαινε ότι αυτά τα στοιχεία περνάνε στην Ευρώπη και από εκεί μένω μονίμως σαν τρομοκράτης για όλη την Ευρώπη. Και επειδή η ηλεκτρονική είναι μια επιστήμη πολύ παράξενη, θα σας δώσω ένα παράδειγμα πάλι προσωπικό, ότι στη Σουηδία κάθε πολίτης έχει ένα προσωπικό αριθμό. Όταν πήγα στη Σουηδία, μου δώσανε ένα νούμερο που ήταν λάθος. Και διαμαρτύρομαι, δηλαδή λέω λάθος γιατί είναι πρώτη χρονολογία γέννησης, μήνας κλπ. Ναι, ναι, ναι. Έχει μια ακρίβεια. Λοιπόν, πηγαίνω και λέω είναι λάθος. Και μου λένε όχι, από τώρα και στο εξής. Έχεις γεννηθεί άλλη ημερομηνία επισήμως. Όντως. Προκειμένου να αλλάξει δηλαδή το σύνολο ενός τεραστήριου του νομικού συστήματος. Έχεις γεννηθεί, αντί είμαι γεννημένος Ιούλιο, με γράφουν ότι είμαι γεννημένος Σεπτέμβριο. Και δεν μπορώ να το αλλάξω με καμία περίπτωση. Δεν γίνεται γιατί είναι μια τόσο μεγάλη γραφειοκρατία. Έχω αν προσφύγω στο συμβούλιο το δικό σας και κάνω ένα σκάνδαλο και τρέχω επί 6 μήνες και αυτά. Τελικά θα γίνει. Εδώ δεν μπορείτε γιατί δεν έχουμε νομοθεσία. Όχι, εννοεί να πάει σε ένα δικαστικό αγώνα του οποίου τα έξοδα θα πρέπει να τα καταβάλει ο ίδιος. Εκεί υπάρχει νομίζω ειδικός ο όμπουτσμαν ο οποίος ασχολείται με αυτά. Στη Γερμανία τουλάχιστον υπάρχει. Κοιτάξτε, πρέπει να μπω σε μια διαδικασία. Μια διαδικασία Α, να χάσω χρόνο πολύτιμο. Τελικά θα δικαιωθώ γιατί ένα νούμερο δεν με νοιάζει. Το θέμα ήταν αν ήταν μια πληροφορία που αφορούσε. Όπως αυτή των ανθρωποφυλάκων περνάει στη δημοκρατία και μετά περνάει στα γνωστά δημοσιεύματα. Επιπλέον, όταν υπάρχει σίγουρα στο νομικό πλαίσιο, σίγουρα η μία παραβίαση κατοχυρώνεται με μια αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά τι θα το κάνω εγώ, αν ένας βασανιστής με χτυπάει και ταυτόχρονα μου διαβάζει τη διακήρυξη του δικαιωμάτων των ανθρώπων. Τι θα το κάνω. Και μου λέει αυτό πιστεύω φίλε, γι' αυτό θα κάνω. Προς το παρόν, να μην πάρω τον λόγο παραπάνω. Εγώ είπα την άποψή μου. Μόνο, επειδή είμαι υποχρεωμένο να περάσω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως περνάμε σε ένα δεύτερο γύρο ουσιαστικό. Θα σας πω όμως κάτι συγκλονιστικό σε ένα επίπεδο ισότητας και δημοκρατίας, το οποίο έχει δει τον χαρακτήρα της δημοσιότητας σήμερα στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες, αύριο θα είναι σίγουρα, που έχει και ένα χαρακτήρα σχεδόν χιουμοριστικό.
οι πράκτορες οι οποίοι έχουν διωχθεί, οι πράκτορες αυτοί που ήταν η δουλειά τους, να είναι πράκτορες της πάλε ποτέ Ανατολικής Γερμανίας, ζητούν τώρα να πάψει κάθε δίωξη και να αποζημιωθούν κιόλας, διότι διώκονται για αδικήματα τον καιρό του ψυχρού πολέμου, δηλαδή πριν από την πτώση του τείχους κτλ. Και λένε, αφού οι δυτικογερμανοί τότε πράκτορες δεν διώκονται, εμάς γιατί μας διώκεται? Εν ονόματι ποιου πράγματος, σε μια ενωμένη Ευρώπη διώκεται μόνο τους πράκτορες της Ανατολικής Γερμανίας, τους πράκτορες που έκαναν την ίδια δουλειά με εμάς για τη Δυτική Γερμανία. Αυτό είναι οι καλοί πράκτορες και εμείς κακοί. Σήμερα το ακούει κανένας στις ειδήσεις του BBC από το πρωί, τουλάχιστον στο Sky που έχει BBC κάθε ένα τέταρτο. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί.